Μία ακόμη συγκέντρωση στην πλατεία του Βύρωνα πραγματοποίησαν τα μέλη της ΚΝΕ αντιδρώντας το κλείσιμο της ΕΡΤ, όταν μέσα σε μία στιγμή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ξεπερνά όπως ισχυρίζονται ακόμα και αυτά τα όρια της αστικής δημοκρατίας, έκλεισαν όλα τα κανάλια και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και απολύθηκαν πάνω από 2.600 εργαζόμενοι. Προηγήθηκαν οι χιλιάδες αναπληρωτές καθηγητές και οι επιστράτευσεις των εκπαιδευτικών πριν ακόμη αποφασίζουν την απεργία. Με το νέο πολυνομοσχέδιο, το νέο μνημόνιο στι εντολέ τη Τρόικα και σε μία μόνο απόφαση του Υπουργού καταργούνται όλοι οι κλάδοι, ειδικότητε και θέσει εργασία και οδηγούνται στην απόγνωση τη ανεργία δεκάδε χιλιάδε εργαζόμενοι στο δημόσιο, είτε με απευθεία απολύσει είτε μέσω διαθεσιμότητα και κινητικότητα. Τα μέλη του ΠΑΜΕ ισχυρίζονται ότι στόχο του είναι να σαρώσουν τα εργασιακά δικαιώματα που είχαν απομείνει στο δημόσιο τομέα, όπω το έχουν κάνει ήδη στον ιδιωτικό, αλλά και να διαλύσουν οποιαδήποτε δομή δωρεάν κοινωνικών παροχών όπω η παιδεία, η υγεία αλλά και δημοτικέ υπηρεσίε. Στην Ελλάδα της ανεργίας του 28% και του 64% στους νέους δεν περισσεύει κανείς. Ο αγώνας των εργαζομένων στην ΕΡΤ που αγκαλιάστηκε από ένα πλατή κίνημα αλληλεγγύης και προκάλεσε πολιτικές αναταραχές, αλλά και ο αγώνας που ξεκίνησε στους ΟΤΑ πρέπει να ενισχυθούν και να διευρυνθούν. Έτσι, κόντρα στο κοινωνικό αυτοματισμό και τη διάσπαση, προσπαθούν να συμβάλλουν στο ξέσπασμα κοινών μαζικών και παρατεταμένων αγώνων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενάντια στις απολύσεις και την ανεργία. Καλώντας έτσι όλους τους εργαζόμενους και ανέργους, συλλόγους, σωματεία, φορείς και απλούς πολίτες να συντονιστούν προς αυτή την κατεύθυνση.